Ναι, το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι και τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση και ο Υπουργός Παιδείας είναι ανέξοδα και πυροτεχνήματα, να το πούμε έτσι, γιατί δεν στοχεύουν στην ουσία του προβλήματος, κινούνται στη γραμμή της καταστολής και όχι στην πρόληψη. Και Μάλιστα. αυτό είναι το βασικό. Και βεβαίως Ποια πρέπει να ήταν η συμφωνήσουμε. πρόληψη, κύριε Χιδαχτή? Θα σας πω γιατί έχουμε κάνει αρκετές προτάσεις, αλλά Ναι. δυστυχώς έχουμε βρει κλειστές πόρτες από το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει σχολική βία και εντείνεται τα τελευταία χρόνια. Αλλά πρώτα και κύρια δεν είναι πρόβλημα του σχολείου. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί, χιλιάδες εκπαιδευτικοί, χωρίς ουσιαστική βοήθεια, δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Είναι κοινωνικό πρόβλημα πρώτα και κύρια. Και αν το θέλετε, έρχεται ως κοινωνικό πρόβλημα με μεγαλύτερη ένταση μέσα στα σχολεία. Και εκεί Τιμωρία πρέπει να πρέπει να υπάρχει, στοχεύσει. κύριε Χτύπη. Πρέπει να υπάρχουν Ακούστε με. συνέπειες. Το Δηλαδή αυτό που εύκολο. λέμε αποβολές και τα λοιπά. Ναι ή όχι? Θα σας πω. Το εύκολο είναι η τιμωρία. Το εύκολο δηλαδή είναι να ξεκινάμε να ρίχνουμε πενθήμερες αποβολές. Το εύκολο είναι να αλλάζουμε το σχολικό περιβάλλον. Δηλαδή να μεταφέρουμε το πρόβλημα από το ένα σχολείο στο άλλο σχολείο. Το δύσκολο, και εκεί έπρεπε να στοχεύσει το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση, είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς με μια σειρά μέτρων, ούτως ώστε να μπορούν Όπως. να εντοπίζουν τέτοιες συμπεριφορές. Θα σας πω. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εσείς θέλετε βοήθεια για να εντοπίσετε ένα παιδί το οποίο έχει Βεβαίως, επιθετική συμπεριφορά? Μόνος σας δεν μπορείτε να το κάνετε? γιατί ο πληροφορικός, ο γυμναστής, ο φιλόλογος, ο Ο μαθηματικός, εκπαιδευτικός, θα πω εγώ ο πρώτα απ' όλα. Ο εκπαιδευτικός πρώτα και εκπαιδευτικός. Η κύρια, ειδικότητα είναι μια άλλη πρέπει ιστορία. να βοηθηθεί για να Πώς? αντιμετωπίζει τέτοια σύνθετα Πώς, προβλήματα. Και κύριε λέω Χτύπη? ορισμένα παραδείγματα. Δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Κοινωνική λειτουργία, σχολική ψυχολογία. Είναι ένας για κάθε 5 σχολεία και αυτός είναι και συμβασιούχος. Απολύεται δηλαδή. Που θα υποστηρίζουν όχι μόνο τα παιδιά, τις οικογένειές τους και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς για να αντιμετωπίζουν τέτοια σύνθετα κοινωνικά Ναι, προβλήματα. αλλά έτσι Λέμε δεν ένα είναι άλλο σαν να πρόβλημα. λέτε, Δείτε με ένα συγχωρείτε παράδειγμα. τώρα, έτσι δεν είναι σαν να λέτε, εγώ δεν μπορώ να έρθει κάποιος Όχι. άλλος να Το το χειριστεί ανάποδο αυτό. ακριβώς λέω. Το ανάποδο ακριβώς λέω. Ότι το εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να είναι αρρωγός σε μια προσπάθεια που κάνει όλη η σχολική κοινότητα. Να βοηθήσουμε και τις οικογένειες και τους γονείς, να το πω έτσι, για να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα, για να υπάρχει Το πρόληψη. άλλο Δείτε ένα μέτρο, άλλο κύριε Χτύπη, παράδειγμα. να ρωτήσω Δείτε κάτι, ένα σας άλλο παρακαλώ. παράδειγμα. Το Λέμε μέτρο να λιγότερα πληρώνουν οι παιδιά στις γονείς στις τάξεις. ζημιές, σας βρίσκει σύμφωνο ή όχι? Ακούστε με, λέω. Δεν λύνει το ουσιαστικό πρόβλημα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί δεν αντιμετωπίζεται η παραβατική συμπεριφορά, δεν αντιμετωπίζεται η βία. Λέω να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Το ζητάμε και από το Υπουργείο να έχουμε λιγότερα παιδιά στην τάξη, ώστε να μπορούμε να αναπτύσσουμε ολοκληρωμένες σχέσεις, ουσιαστικές σχέσεις με τους μαθητές μας, να οικοδομείται εμπιστοσύνη. Ζητάμε από το Υπουργείο και την κυβέρνηση να έχουμε σύγχρονα κτίρια, βιβλιοθήκες, γυμναστήρια, για να δίνεται άλλη εικόνα για τη μαθησιακή διαδικασία για το ίδιο το σχολείο. Ζητάμε να αλλάξει η δομή και το περιεχόμενο του σχολείου, να Τώρα αλλάξει ο ίδιος πόσα ο παιδιά έχετε στην προσανατολισμός. τάξη, κύριε Ακτίβη? 25, 26, 27, μέχρι και 30. Είναι πολλά, Μέχρι λέτε. και 30. Δεν είναι πολλά. Τι Παλαιότερα σχέση θα υπήρχαν οικοδομήσει? λιγότερα, κύριε Ακτίβη. Με συγχωρείτε. Λέτε ότι είναι ανέξοδα και Και είναι τι και σημαίνει? επικοινωνιακά. Και τι Με σημαίνει αυτό? συγχωρείτε Ότι τώρα. επειδή Εάν ένα παλιότερα παιδί οι παππούδες ξέρει. μας Μισό λεπτό, σας είχαν παρακαλώ. 50 και Μα αν 60 ένα παιδί παιδιά. ξέρει ότι δεν θα περάσει έτσι απλά στα ψηλά. Αν κακοποιήσει ένα άλλο παιδί, αν το Θέλουμε να χτυπήσει, αν το αντιμετωπίσουμε το τραυματίσει, πρόβλημα θα έχει πριν. συνέπεια. Αυτό δεν μπορεί να Θέλουμε να λειτουργήσει από τέτοια. αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πριν δημιουργηθεί ή να το αντιμετωπίσουμε αφού δημιουργηθεί. Γι' αυτό δεν Εντάξει, εσείς λύνεται ούτε μιλάτε με την τώρα, κύριε Χτύπη, για ένα αυστηροποίηση, ιδανικό ούτε με τις περιβάλλον. ψηφιακές. Ιδανικό Καθόλου περιβάλλον δεν ιδανικό. υπάρχει Το ούτε κοινωνίες ιδανικές, 2024 γι' αυτό και υπάρχει αστυνομία. Αντίθετα, θα Το είχαμε ούτε αστυνομία. 2024 Εσείς λέτε τώρα να μην είναι. γίνεται τίποτα, να είναι όλα αγγελικά στο Εγώ δεν σας σχολείο. είπα αυτό. Μακάρι, αλλά επειδή δεν Εγώ είναι δεν σας είπα αγγελικά, αυτό. πρέπει να Εγώ δεν υπάρχει και σας είπα κάποια αυτό. τιμωρία. Και εσείς λέτε Ακούστε όχι με. σε αυτό το περιβάλλον τώρα. Εγώ δεν Άρα σας δεν το είπα αυτό το εφαρμόσετε. πράγμα. Εάν ξεκινάτε από το ότι είστε αρνητικός, φαντάζομαι ότι δεν το εφαρμόσετε στο σχολείο σας αυτό. Εγώ προσωπικά δεν βγάζω τα παιδιά μου έξω. Μάλιστα, Δεν μάλιστα. βγάζω με ορίες αποβολές τα παιδιά. Γιατί δεν θέλω να αποθήσω τα παιδιά μακριά από το σχολείο και Μάλιστα. μακριά μου. Εμείς ως εκπαιδευτικοί θέλουμε να αγκαλιάσουμε τα παιδιά. Ωραία, Να σύμφωνο, έρθουν προφανώς. στις τάξεις.
Άρα λοιπόν. Τώρα με συγχωρείτε. Ακούστε εδώ με δεν λίγο, μιλάμε για το αν βγάζετε γενικώ τα παιδιά έξω. Ναι, εδώ σα ρωτάμε εάν έχετε απέναντί σα μία περίπτωση ενό παιδιού που έχει κακοποιήσει ένα άλλο παιδί επειδή θεωρείται πιο μάγκα, πιο δυνατό, ανήκει σε μεγαλύτερη και πιο δυνατή παρέα. Εκεί. Τι του λέτε. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να το φτάνουμε. Ναι, να το προλάβουμε. Πώς η πρόληψη είναι το πρόβλημα. Και αν δεν το προλάβετε. Με ουσιαστικά μέτρα που πρέπει να πέσει το Υπουργείο. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό που λέτε καταρχήν είναι σωστό. Θεωρητικά είναι ωραίο. Αλλά γιατί ξέρετε. Όταν συμβεί, τι κάνουμε, λέμε εδώ. Όταν συμβεί, τι κάνουμε. Σας λέω λοιπόν, όταν συμβεί, όταν συμβεί το περιστατικό και δεν το έχεις αντιμετωπίσει και δεν έχεις και τις υποδομές να το αντιμετωπίσεις, δεν έχεις και τη βοήθεια να το αντιμετωπίσεις, όταν συμβεί το περιστατικό είναι αργά. Mm-hmm. Είναι αργά. Το να το τιμωρείς το παιδί, χωρίς να προλαμβάνεις μια κατάσταση, επί της ουσίας δεν αλλάζει τη συμπεριφορά. Άρα να τα αφήσουμε. Εμείς. Μα δεν. Αυτό καταλαβαίνετε εσείς. Άρα το θύμα. Έλατε το χειριακτή μου. Εδώ υπάρχουν δύο πλευρές. Υπάρχει ένα θύμα και ένα θύμα. Να το επαναλάβω. Το θύμα εδώ. Από ποιον θα προστατευτεί. Το θύμα πολλές φορές, ξέρετε και οι έρευνες δείχνουν ότι το θύμα πολλές φορές είναι ο ίδιος ο θήτης. Τι εννοείτε. Γιατί ο ίδιος ο θήτης μπορεί να έχει υποστεί ο ίδιος απερίγραφη βία μέσα στην οικογένειά του. Επειδή είναι αδύναμος, είναι θήτης. Μέσα από την κοινωνία. Μέσα από την κοινωνία. Μα πριν η συναδέλφη εδώ, η ψυχολόγος, το είπε. Ο ίδιος ο θήτης μπορεί να δέχεται τη βία, να το πω έτσι, μέσα στο ίδιο το σπίτι. Εσείς είπατε ότι το θύμα μπορεί να είναι θήτης. Και να την εκφράζει. Και να την εκφράζει στον πιο αδύναμο που μπορεί να είναι θήτης. Όχι ότι ο θήτης μπορεί να έχει ο ίδιος θύμα σε ένα άλλο περιβάλλον. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Το θύμα πώς θα προστατευτεί. Το παιδί που κακοποιείται, που δέρνεται, που διαπομπεύεται, που διασύρεται. Πώς θα προστατευτεί. Σας λέω λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πρόληψη. Πρέπει να υπάρχουν δομές τέτοιες υποστηρικτικές. Πρέπει να υπάρχουν σχολές γονέων, πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι, πρέπει να γίνεται το σχολείο καλύτερο, να χτίζει την αλληλεγγύη πάμε μεταξύ των παιδιών, μας αναλυτή, τη συλλογικότητα. Αυτά που Μπαλάσκα. Δεν έχει το σημερινό σχολείο δεν τα και αυτά τα που μέτρα. Ζητάμε από το Υπουργείο και το οποίο δεν τα ικανοποιεί. Εσείς επομένως κύριε Χτύπη, τώρα που δεν λέω, τα μέτρα αυτά θα τα εφαρμόσετε στο σχολείο σας ή όχι. Μη μου βάζετε λόγια που δεν λέω τώρα. Θα τα εφαρμόσετε τα μέτρα. Σας λέω εγώ λοιπόν, κάνουμε μια κριτική. Καλά κάνετε κύριε Χτύπη, γι' αυτό σας βγάλαμε να πείτε τη γνώμη σας. Θέλουμε να συζητήσουμε πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ή θέλετε να κάνουμε ένα διάλογο που λέει εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται τα μέτρα. Που ήταν αυτά εδώ τα μέτρα χθες... δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι κατανοητό αυτό. Κύριε Χτύπη, εδώ ο υπουργός που ήταν χθες κοντά μας μας είπε ότι από τη νέα σχολική χρονιά ο κάθε γονιός θα υπογράφει ότι θα τηρηθούν αυτά τα μέτρα για να γράψει το παιδί του στο σχολείο. Άρα λοιπόν αυτά θα είναι υποχρεωτικά τα μέτρα. Δεν είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Αυτό λέω. Σύμφωνοι. Μα δεν είναι. Μα τώρα θα κάνουμε την παράσταση. Είναι πολύ σοβαρή και οι θέσεις σας είναι σημαντικές για την πρόληψη και για το γενικότερο εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά δεν έχουμε μια θέση μέτρων. Σας λέω λοιπόν ότι τα εργαλεία που μας δίνει το Υπουργείο είναι ανεπαρκή. Δεν φτάνουν. Γιατί δεν λύνουν το πρόβλημα. Μάλιστα. Γιατί εγώ μπορεί να αντιμετωπίσω ένα παιδί, λέω, με μια πενθήμερη αποβολή, αλλά τη συμπεριφορά του, να το πω έτσι. Τις ζημιές στο σχολείο, ποιος θα τις πληρώνει, κύριε Χτύπη. Λέω, μπορεί ο γονιός να πληρώνει τη ζημιά του παιδιού που έκανε, του παιδιού του που έκανε στο σχολείο, αλλά τη συμπεριφορά του όμως δεν θα την αντιμετωπίσει. Δεν θα αλλάξει, λέτε. Δεν θα αντιμετωπίσει. Προφανώς δεν θα αλλάξει. Πάμε στον κύριο